σε πολλά μέτωπα ανοιχτά έργα που τρέχουν για να αποπερατωθούν στην Καρδάμενα και συγκεκριμένα στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου ανατολικά της κοινότητας, στην πλατεία όπου έχει ήδη καλουπώσει ο εργολάβος το τμήμα που αναπλάθεται και το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, καθώς και στο γεφύρι όπου υλοποιούνται αντιπλημμυρικά έργα εντός της κήτης του ποταμού αλλά και περιμετρικά μικρές παρεμβάσεις ανάπλασης. Εδώ διαμορφώνουμε λίγο το χώρο γιατί ήταν σε άσχημη κατάσταση. Όπως βλέπεις, βάλαμε τα καλά μας πρωί-πρωί και ήρθαμε. Και θα κάνουμε ένα πεζόδρομο ουσιαστικά. Μόλις ρίξαμε το ένα κομμάτι, θα συνεχίσουν τα παιδιά. Εδώ γίνεται με αυτεπιστασία δική μας και τα παιδιά είναι του Δήμου. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε άλλη μια έμφαση και σε αυτό το σημείο να καλοποιήσουμε λίγο το χώρο γιατί ήταν σε άσχημη κατάσταση όπως γνωρίζετε όλοι και πιστεύω ότι θα βγάλουμε κάτι καλό. Φυσικά γίνεται ανάπλαση εδώ σε αυτό το κομμάτι, έχουν γίνει και επίστρωση με χώμα κτλ. Μια και είναι βραχώδης η περιοχή. Είναι κοινόχρηστος χώρος ο οποίος θα δοθεί και προς χρήση, κύριε Πόγια. Δεν είναι ακριβώς κοινόχρηστος χώρος. Είναι μπροστά στον Αιγιαλό. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει σαν κοινόχρηστος χώρος. Απλά θα καλοπιστεί με λουλούδια και διάφορα άλλα για να έχει μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με το τι είναι τώρα. Μέχρι και το γεφύρι πάει λοιπόν η ανάπλαση εδώ της... Αυτό ναι. Το έχουμε βαφτίσει μεταξύ μας, ας πούμε, Miami Beach, λόγω των Φινίκων. Και έτσι βρισκόμαστε εδώ. Λέει, πού πάμε σήμερα για δουλειά, λέει, στο Miami Beach. Στην πλατεία τι γίνεται? Η πλατεία έχει αρκετά καλή εξέλιξη. Έχουν πέσει τα μπετά όλα των δαπέδων και μένει μόνο το εκεί που θα γίνει το συντριβάνι. Σε αυτό το χώρο, στο μισό κομμάτι βέβαια της πλατείας. Το άλλο θα το δούμε, δεν νομίζω να... Πάντως γρήγορα εξελίχθηκε η διαδικασία της αποκατάστασης. Ναι, ναι, σχετικά γρήγορα και αυτό αποδεικνύει το ότι εντάξει, κάποιες αντιπαραθέσεις που είχε ο κόσμος και κάποιες ανησυχίες, πιστεύω ότι είμαστε στα χρονοδιάγραμματα μέσα όπως είπαμε. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο δηλαδή να προχωρήσετε και παραπάνω σε ολόκληρη την πλατεία την αποκατάσταση. Αυτό δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Πρέπει να μιλήσουμε με τους εργολάβους, να δούμε τι θα γίνει και δεν ξέρω. Αν οι χρόνοι το επιτρέπουν. Ναι, κάποια πράγματα και μέσα και στους χρόνους και κάποια πράγματα που πρέπει να γίνει, κάποια υπογειοποίηση ενός μετασχηματιστή που είναι εκεί. Αν έχουμε τα εύλογα χρονοδιαγράμματα από τις διαδικασίες που προβλέπονται, θα δούμε. Αυτό ήταν ενταγμένο στα αντιπλημμυρικά που είχαμε βάλει και κάτι γεφυράκια και κάτι άλλα σημεία. Βρήκαμε κάποια, αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τον ΟΤΕ και κάτι άλλο, μας καθυστερήσανε λίγο. Τελειώνει, ξεκίνησε, πότε ήταν, μέσα στο Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Νοέμβρη-Δεκέμβρη η αλήθεια. Ουσιαστικά τι εργασίες δηλαδή εκτελούνται? Είχαμε τις κυτοστρώσεις των ποταμιών, αυτό και το δίπλα το μικρό ποταμάκι που κάποτε είχε ξεχυλήσει και είχαν πάθει αρκετές ζημιές αν θυμάστε. Εδώ κάνουμε και μία ανάπλαση επί της παρούσης στον κόμβο, ναι, γιατί ήταν λίγο στενή η γέφυρα, είχε πρόβλημα. Ουσιαστικά δηλαδή παίρνει μια μικρή διαπλάτηση το. Ναι, το, έχει γίνει αρκετά μεγάλη διαπλάτηση σε σχέση με το προηγούμενο όπως ήταν εδώ δεξιά. Και αλλάζουμε και τη φορά του πεζοδρομίου. Σε συνέχεια και κάναμε και δύο σκαλοπάτια για να διευκολύνουμε τους και μια ράμπα. Τους πεζούς και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τα ΑΜΕΑ. Άρα λοιπόν αντιπλημμυρικό έργο μαζί με την ευκαιρία και. Βλέπετε ότι στην περιοχή. Ήρθατε σήμερα, βλέπετε είμαστε τουλάχιστον σε τρία μέτωπα, ναι, είμαστε, εξελίσσονται έργα, τα οποία θα τελειώσουν σύντομα, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Είναι ταυτόχρονα και η προετοιμασία που έχουν οι επιχειρήσεις εδώ προκειμένου να είστε έτοιμοι την τουριστική περίοδο που ξεκινάει.
Ναι, ναι, όλα μαζί γίνονται. Βλέπετε ότι όπως ερχόμασταν προς τα εδώ, όλοι οι επιχειρηματίες είχαν ξεκινήσει και φτιάχνουν σιγά σιγά γιατί... Πότε περιμένετε κόσμο? Όπως έχω πληροφορηθεί, 8 ή 9 του μήνα ξεκινάνε τα charters. Mm-hmm. Οπότε εδώ στην Καρδάμενα βάζουν μετά τις 20 νομίζω, 25. Σίγουρα θα και τα μικρά έτοιμοι. Ξενοδοχεία, έχετε ακούσει αν έχουν ήδη κρατήσει? Τα μικρά είναι ένα θέμα. Έχουν κρατήσει, όχι βέβαια νωρίς. Λίγο αργότερα, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε καλά φέτος.